Θα είμαστε η έκπληξη αυτών των εκλογών, τόνισε κατά τη διάρκεια της κεντρικής προεκλογικής ομιλίας του ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους Γιώργος Ισαμάκης. Τολμήσαμε να κάνουμε την αλλαγή. Θέλουμε τη στήριξή σας στην επιλογή μας για την αλλαγή του Ηρακλείου. Ηράκλειο για όλους, το Ηράκλειο αλλάζει. Νέοι με νέες ιδέες για ένα νέο Ηράκλειο. Τολμήστε την αλλαγή. Όπως βλέπετε και εγώ είμαι νέος, είμαι 30 χρονών. Ευχαριστώ δημόσια τον Γιώργο Σαμάκη που με εμπιστεύτηκε και πάμε να αλλάξουμε αυτή την πόλη που την αγαπάμε πολύ, να γίνει μια πόλη αξιοβίαιτη, μια πόλη που θα αγαπήσουμε ξανά. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου σημείωσε πως η παράταξή του μέσα από προοδευτικές και αποτελεσματικές πολιτικές μπορεί να κάνει πράξη ένα Ηράκλειο όχι για λίγους και προνομιούχους, αλλά για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Θέλουμε να φτιάξουμε μια πόλη φιλική προς τους δημότες, γιατί εμείς είμαστε στην υπηρεσία των δημοτών. Δεν βλέπουμε τις υποψηφιότητες, δεν βλέπουμε την εκλογή μας σαν σκαλοπάτι για πολιτική εξέλιξη. Θέλουμε να προσφέρουμε στην πόλη που ζούμε και αγαπούμε και θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τη διάθεση και την ικανότητα να οδηγήσουμε το Δήμο μας στη νέα 20ετία στο Ηράκλειο του 2040, υπογράμμισε ο Γιώργος Ισαμάκης. Από εδώ, από την Πλατεία Ελευθερίας, από το κέντρο της πόλης και του Δήμου Ηρακλείου, ο λαός έδωσε την νίκη στο Γιώργο το Σάμακ. Ήρθε η ώρα που ο κόσμος θα βρει την ομάδα, το σχήμα και το δήμαρχο που θα δημιουργεί για όλους και όχι για τους λίγους. Θέλουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα που πιστεύω τα θέλουμε όλοι εδώ στο Ηράκλειο, όπως πρώτα απ' όλα τους δρόμους, να φτιάξουμε πάρκινγκ, να φτιάξουμε τα πάρκα. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση όλων των υποψηφίων του συνδυασμού, με τον επικεφαλής της παράταξης να δηλώνει πως πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο που υπερβαίνει τις κομματικές περιχαρακώσεις.